Για να μην ξεχνάμε τα ουσιώδη. Ελίνα Κοτανίτου, σε ευχαριστούμε. Αλέξανδρε Λιζάρδο, θα μας μιλήσεις εσύ για την υπέροχη μας καλεσμένη. Εγώ θα σου πω ότι γνώρισα την Αλεξάνδρα εδώ, σε μια συνάντηση που τότε συνεργαζόμασταν με τον κύριο Λεβεντογιάννη, που είχε αναλάβει τη διεύθυνση, ο οποίος την είχε καλέσει και μου έλεγε: αυτό το βιογραφικό δέστο, αυτό το πλάσμα δέστο, αυτό το πλάσμα θα κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Εγώ θα το φέρω στην Ελλάδα. Όπως και έγινε. Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Νάντια, και καλώς σε βρήκα, Αλέξανδρε. Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ. Θέλω να κλάψω λίγο. Ό,τι νιώθεις εδώ, είμαστε ρηχτοί συναισθηματικά. Και γι' αυτό μαχόμαστε, γιατί είναι αλήθεια. Μπορώ να ξαπλώσω εδώ. Όπως νιώθεις. Κάνε ό,τι νιώθεις. Όχι, είναι πολύ συγκινητικό, γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. Αλλά το έχετε κάνει πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ανακαινήσει λίγο. Έχει πολύ όμορφα πλάσματα εδώ μέσα και με ωραία φωνή κτλ. Και χαίρομαι που είναι ο Αλέξανδρος ακόμη εδώ. Είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή, τόσα χρόνια περάσανε και τον βρήκα και είναι ο ίδιος, μόνο με μουστάκι. Δεν το είχα δει αυτό. Αλλά ο κύριος Λεβεντογιάννης, που μαθαίνω ότι είναι κάπου στην Κρήτη, σε ένα λεβεντοχώρι εκεί πάνω στην Κρήτη, και θα πίνει τις ρακές του, αλλά όπου και να είναι, θα ήθελα να του πω ένα πάρα πολύ μεγάλο και γλυκό ευχαριστώ, γιατί δεν έφερε μόνο εμένα στην Ελλάδα, έφερε όλους τους ομογενείς. Γιατί με μένα ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο για τόσο πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, που πάντα μεγαλώσαμε και λαχταρούσαμε με αυτό το όνειρο να γυρίσουμε μία μέρα στην πατρίδα μας. Και όταν ο κύριος Λεβεντογιάννης έμαθε ότι έκανα εγώ καριέρα στη σουηδική τηλεόραση και με απειλούσαν να ζει, γιατί ήμουν Ελληνίδα και ήμουν περήφανη Ελληνίδα πάντα, μου στείλε ένα κουτί σε πρεβίβες. Και από τότε άρχισε να μου κάνει πρόταση να έρθω στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά ήρθα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανα μια εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι στον Α. Και μετά ήρθα στην ΕΡΤ και ήταν η πιο μαγική χρονιά, Νάντια, στη ζωή μου. Και σίγουρα θα έχεις περάσει, όλοι έχουμε περάσει μαγικές χρονιές, αλλά τη χρονιά του 2004 την έχω γράψει με χρυσά γράμματα στο ημερολόγιο μου. Τι ωραία. Για να δούμε λίγες στιγμές από εκεί και να μας πεις μετά πώς βίωσες εσύ αυτή τη χρονιά σου εκεί. Ελλάδα, 8 βαθμούς, Ελλάδα. Είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Απολαύστε αυτή τη στιγμή, είναι ιστορική. Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ το διαγωνισμό. Είναι μοναδική αυτή η στιγμή. Είναι μαγική η στιγμή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Θα υποδεχτούμε όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη. Θα είναι όλοι εκεί. Θα τους καλέσουμε όλους να δείξουμε την πατρίδα μας. Η Ρουσλάνα έχει κλωμιάσει όταν εμφανίζεται η Έλενα Παπαρίζου. Και κατεβαίνω αυτή τη στιγμή, σας αφήνω, σας αγαπώ, να είστε καλά, κατεβαίνω στη σκηνή, να φιλήσω την Έλενά μας. Please. Φιλιά, να είστε καλά, γεια. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε στην ηλιόλουστη στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο. Πετάξαμε πάνω από 17 ώρες, αλλάξαμε δύο αεροπλάνα, αφήσαμε μία Ήπειρο, διασχίσαμε μία άλλη για να έρθουμε εδώ να συναντήσουμε τη μεγαλύτερη εν ζωή ισπανόφωνη συγγραφέα, την Ιζαμπέλ Αλιέντε. Τελείωσε αυτό, Ρούτα. Μαζεύεται ο κόσμος, χορεύει, χειροκροτάει και φεύγει. Σ' αγαπώ is the only word that I know. And the only word that matters. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο όνειρο αυτό το πράγμα, το να να γυρίσεις τη γλώσσα που σου μιλούσε η μαμά σου και η γιαγιά σου. Και ξαφνικά να κάνεις τη δουλειά σου σε αυτή τη γλώσσα, την τόσο συναισθηματική γλώσσα, και να
πάρω μαζί μου όλο το κοινό της ΕΡΤ και να τους πάω στο σπίτι της Ιζαμπέλ Αλιέντε, που έγινε φίλη μου, στο Ρότζε Μουρ, στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και μετά τη Eurovision, που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ότι μου λένε από την ΕΡΤ, ότι έκανε αυτές τις συνεντεύξεις τέλος πάντων, και μου λένε να κάνεις τη Eurovision, που μιλάς τόσες γλώσσες, 6-7, δεν ξέρω εγώ. Και επίσης τη Eurovision, αυτή που είναι πίσω από τη Eurovision στην EBU, είναι κυρίως Σουηδοί που είχα συνεργαστεί μαζί τους. Και εκείνη τη χρονιά, το 2005, παρουσίασα και τη Σουηδική Eurovision και την Ελληνική. Την ίδια χρονιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά δεν θα ξεχάσω λοιπόν αυτές τις στιγμές που γυρνάγαμε με την Έλενα την Παπαρίζου, αυτή τη θεάτο αστέρι, που με αυτή από τη Σουηδία φίλες, και γυρνούσαμε διάφορες χώρες της Ευρώπης, που ήξερα και πολλούς δημοσιογράφους από πριν σε διάφορες χώρες, και τους συναντήσαμε μετά ξανά όλους στο Κίεβο στην Ουκρανία, που από τότε το Κίεβο το λατρεύω. Και ήξερα από πριν, ήταν σαν να τα έβλεπα τη βαθμολογία από πριν. Σαν να μου έλεγε το ενστικτό μου ακριβώς από πού θα παίρναμε τα δεκάρια, τα δωδεκάρια. Και μου λέγανε, πρέπει να είχε κάποιο πρόβλημα η αναμετάδοση, γιατί τα ήξερες από πριν. Όχι, λέω, τα ήξερα. Η καρδιά μου τα ψιθύριζε. Και μετά έρχεται λοιπόν ο στούντιο man εκεί στην Ουκρανία, τη EBU, τη European Broadcasting Union, και με τραβάει από εκεί που το σχολίαζα και μου λέει, πρέπει να κατέβεις κάτω στη σκηνή. Που νομίσανε εδώ στην Ελλάδα ότι τα παράτησα όλα. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Και έφυγα. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έπρεπε να κατέβω κάτω. Αλλά ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, οι πιο συγκινητικές στιγμές. Καταλαβαίνω ότι για σένα η τηλεόραση, καταλαβαίνω αυτό που μιλείς για την Ελλάδα, αλλά νιώθω ότι μέσα από τη τηλεόραση έχει ζήσει σημαντικές για τη ζωή σου στιγμές. Με πολύ αγάπη, αυτό εισπράττω. Πάρα πολύ αγάπη, και για μένα η τηλεόραση ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι ιστορίες. Εμένα, εγώ είμαι παραμυθάς. Μ' αρέσουν τα παραμύθια. Μ' αρέσει να γνωρίζω τους ανθρώπους. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου και έχω βραβευτεί γιατί παλεύω εναντίον των προκαταλήψεων, εναντίον του ρατσισμού, του σεξισμού, της περιθωριοποίησης. Εγώ είμαι ένα παιδί από το πιο φτωχό προάστιο της Σουηδίας, μετανάστες οι γονείς μου. Καθαρίζανε, κάνανε αυτές τις απλές δουλειές, παλεύανε για το ψωμάκι τους. Εγώ δεν είχα καμία προϋπόθεση να γίνω οτιδήποτε. Από εκεί λοιπόν, ξαφνικά, με αξιοπρέπεια και περηφάνεια, να είμαι η πρώτη που σπουδάζω σε όλο μου το σόι, να είμαι η πρώτη στις γειτονιές μου που σπουδάζω και κάνω μια δουλειά στην τηλεόραση, για μένα αυτό ήταν απίστευτο όνειρο. Και ξαφνικά όμως μπόρεσα να προωθήσω άλλους ανθρώπους. Να συζητήσω με ανθρώπους που ούτε μπορούσε να ονειρευτώ, την Ιζαμπέλ Αλιέντε και όλες, το Μαραντόνα που έκανα για την ΕΡΤ. Και τη δείξανε σε 33 χώρες αυτή τη συνέντευξη, που όλοι του προσφέρανε, του Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, χρήματα. Και εγώ του λέω, είμαι από την ΕΡΤ και εγώ έχω ήθος, εμείς δεν πληρώνουμε για συνεντεύξεις. Αν θέλεις, τη δίνεις. Και το μόνο που έκανα για να πάρω αυτή τη συνέντευξη, που όλα τα κανάλια στην Ελλάδα πλακωνόταν για να έχουν τον Μαραντόνα, του έδειξα ένα από τα βιβλία μου, στο οποίο έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τόση ελπίδα σε όλα τα φτωχόπεδα του κόσμου, που αν παλέψεις σκληρά, μπορείς να γίνεις κάτι στη ζωή σου. Ότι δεν υπάρχουν όρια εκτός από όλα αυτά που μας βάζουν. Ότι όλα μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και του το έδειξα αυτό και του το μετέφρασα στα ισπανικά στα γρήγορα. Και τελικά μου έδωσε τη συνέντευξη που έγινε στην ΕΡΤ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτά που λες είναι επιβεβαίωση του ότι όταν λειτουργείς με ήθος και συναισθηματική αλήθεια και με διάθεση να προσφέρεις το σύνολο, αυτό σου επιστρέφεται στη ζωή. Είναι ο μόνος δρόμος. Έτσι πιστεύω κι εγώ και νομίζω ότι τώρα που φέτος κιόλας μόλις έκλεισα τα 50 και κλείνω 25 χρόνια στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν κοιτάζω πίσω, αυτό που μετράει για μένα είναι ότι λαμβάνω γραμματάκια ή μηνυματάκια στο Instagram που μου λέει μια κυρία ότι δούλευα στην κρατική τηλεόραση το 1998 και ήσουν η μοναδική που μου έλεγες καλημέρα, κανένας άλλος. Ή άνθρωποι που τους έχω κάνει συνέντευξη που λέγανε ότι ένιωθα ότι δεν είμαι κάτι σπουδαίο, μέχρι που με συνάντησες και μου έκανες ερωτήσεις και με έκανες να νιώσω τόσο σημαντικός. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι, παρόλο που κάθομαι εδώ τώρα, Νάντια, και σου κάνω λίγο name dropping, ο Μαραντόνα, ο Ρότζε Μουρ, κανονικά ο κάθε άνθρωπος
Όχι, έτσι τους περιγράφεις πάντως. Δεν το έχει, έχω... νομίζω είναι θησαυρός ο καθένας μας. Δηλαδή από το λιγότερο ένα βιβλίο ο καθένας. Οπότε γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ πραγματικά. Λίγο αργά βέβαια. Περάσανε πολλά χρόνια. Πολλά μαθήματα. Μου συνέβησαν βέβαια και πράγματα τρομακτικά εδώ μέσα, έτσι. Πράγματα που δεν τα ήξερα, δεν τα περίμενα. Όπως... Εγώ νόμιζα ότι ήμουν αναμορφωμένη μέχρι που ήρθα στην ΕΡΤ. Και τρόμαξα λίγο. Γιατί ανακάλυψα ότι ήταν και ένα πολύ πολιτικοποιημένο περιβάλλον. Που εγώ είχα μάθει ότι ως δημοσιογράφος πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Και δεν είχα ποτέ σχέσεις με ούτε πολιτικά κόμματα κτλ. Και ότι νόμιζα πάντα ότι είναι η αλήθεια. Επίσης δεν σκεφτόμουν ποτέ. Στη Σουηδία μεγάλωσα με το στίγμα του μετανάστη και αυτού που μένει στη χειρότερη περιοχή της χώρας, το Ρίνκεμπι. Αλλά δεν σκεφτόμουν ότι είμαι γυναίκα. Εδώ ξαφνικά ανακάλυψα τι είναι σεξισμός. Αλεξάνδρα, νομίζω ότι το αφήνεις σε άνω τελεία αυτό εδώ. Δηλαδή βίωσες κάποιες άσχημες καταστάσεις και στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί στη Σουηδία ξέρω ότι έχεις μιλήσει ανοιχτά για τον σεξισμό, ο οποίος δεν υπάρχει ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά έχεις μιλήσει για τον ρατσισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος. Είναι η πρώτη φορά που σε ακούω δηλαδή να μιλάς για αυτό το θέμα. Ναι, γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν τα συζητάτε τόσο ανοιχτά. Εγώ όσο ήμουν εδώ 2 χρόνια προσπαθούσα και σε κάθε συνέντευξη προσπαθούσα να μιλήσω για την ισότητα, για την αξιοπρέπεια της γυναίκας, ότι ως γυναίκα πρέπει να μπορείς να κάνεις καριέρα χωρίς να απαιτούνται διάφορα άλλα, έτσι, χωρίς να σε παρουσιάσουν ως αντικείμενο, έτσι, γιατί πάρα πολύ συχνά σε παρουσιάζουν σαν μια κουκλίτσα χωρίς μυαλό, χωρίς αξίες άλλες, έτσι. Και νομίζουν βέβαια κάποιοι διευθυντές ή κάποιοι άνθρωποι της εξουσίας, πατριάρχες, ότι έχουν την κάθε ελευθερία να φέρονται στον καθένα όπως να είναι. Εγώ που ήρθα από τη Σουηδία, δεν μου ξέρει αυτό. Να με καλέσει αφεντικό, να πάμε μόνο τα δυο μας, με φλερτ, αλλά όχι το φλερτ το δικό σου, αυτό το γλυκό. Με άλλο τρόπο. Εγώ του λέω, συγγνώμη, εγώ δεν δουλεύω έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Και μίλησα και με κάποιες άλλες εδώ παρουσιάστριες και δημοσιογράφους που μου λένε, αυτό συμβαίνει συνέχεια. Και πολλοί μάλιστα προϋποθέτουν ότι οι γυναίκες που κάνουν καριέρα στην ελληνική τηλεόραση προϋποθέτουν ότι είχαν σχέσεις με άντρες πολύ σημαντικούς ή καναλάρχες ή οτιδήποτε. Και όταν εμένα λοιπόν μετά την Eurovision μου κάνανε και τρομερό πόλεμο και με ρώτησαν, θυμάμαι σε ένα περιοδικό, γιατί σου κάνουν λέει, τέτοιο πόλεμο. Και λέω, προφανώς γιατί δεν έχω γκόμενο καναλάρχη ή μπαμπά εφοπλιστή ή κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είχα τον κύκλο και κατάλαβα ότι ως γυναίκα δεν μπορείς να είσαι απροστάτευτη. Και δεν μπορείς να είσαι τελείως ανεξάρτητη. Οπότε λοιπόν, στη Σουηδία έγραψα και ένα βιβλίο για το Me Too με 82 γυναίκες διάσημες σε διαφορετικές ηλικίες. Ήταν λοιπόν το πρώτο βιβλίο για το Me Too, αυτή την καμπάνια εναντίον του σεξισμού που κυκλοφόρησε στον κόσμο. Με κάλεσε ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, με κάλεσε ο ΙΕ στην Νέα Υόρκη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ ακόμη είναι ταμπού. Είναι ταμπού και ρίχνουμε δυστυχώς όλο το βάρος και την τροπή ακόμη στο θύμα. Ναι. Και τα θύματα τυχαίνει να είναι πάντα γυναίκες. Ότι η γυναίκα πρέπει να ντρέπεται. Οπότε έχω ακούσει και από το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης άσχημες ιστορίες. Σε όλους τους χώρους συμβαίνει, απλώς εδώ πέφτουν και τα φώτα. Ακριβώς, και είναι ακόμη περισσότερο. Εγώ λοιπόν δεν έζησα πάρα πολλά. Έζησα κανένα δυο. Θυμάμαι ότι με ρώτησε ένας διευθυντής, τι θέλεις να κάνεις. Και του λέω ντοκιμαντέρ, θέλω να κάνω και ειδήσεις. Και μου λέει, ναι. Και μου την ψηλό έπεσε. Και εγώ τρόμαξα, Παναγία μου. Και λέω, σας παρακαλώ, δε. Και μου λέει, και τώρα που σε βλέπω καλά και σε κοιτάζω, έχεις μεγάλα αυτιά. Πετάνε τα αυτιά σου. Καλά, τώρα ο καθένας. Όχι, αυτό ήταν ένας πολύ αστείος τρόπος να εκδικηθεί επειδή δεν ήθελα να βγω μαζί του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω τώρα λοιπόν, εγώ έχω μια κορούλα 12 χρονών. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι να χαίρονται τα παιδάκια τους. Που ασχολείται και με τον κινηματογράφο. Κάνει κινηματογράφο. Έχεις ασχοληθεί και εσύ. Ναι, αλλά η Μελίνα όμως και η δική της η γενιά και όλες οι Ελληνίδες οι μικρές εδώ που μεγαλώνουν, ελπίζω να μπορούν να είναι άνθρωποι που να μην δέχονται
τέτοιου είδους περιορισμούς, επιθέσεις, να μην φοβούνται να κυκλοφορήσουν, να μην είναι θύματα σεξισμού και διακρίσεων. Οπότε πιστεύω ότι εσύ, Νάντια, που είσαι πρότυπο και είσαι τόσο σημαντική γυναίκα που μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων, με όλο αυτό το, με όλη αυτή τη λάμψη, έχουμε και όλα τα προνόμια, έχουμε και μία υποχρέωση να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Οπότε πιστεύω ότι είσαι πολύ καλό πρότυπο να σπάσουμε αυτές τις σιωπές. Σε ευχαριστώ, το προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ότι και τα ταμπού. Προσπαθώ καθημερινά στην εκπομπή να συζητάω για αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ καλό και πραγματικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή συμβαίνει, είναι μια επανάσταση παγκοσμίως. Που ξεσηκώνονται γυναίκες. Στην Τουρκία. Ακριβώς. Στην Πολωνία. Σε πάρα πολλές χώρες. Τι είναι να περιμένουμε τώρα από σένα, ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια? Τώρα λοιπόν, εγώ πέρασα μια καταθλιπτική περίοδο με τον κορονοϊό στη Σουηδία. Κλεισμένη, να πεθαίνουν φίλοι, γνωστοί κτλ. Αβίωσες τέτοιο πράγμα με φίλους γνωστοί? Πολύ άσχημο. Ναι, πάρα πολύ άσχημη περίοδο. Και άρχισα λοιπόν να γράφω δύο βιβλία. Ένα που λέγεται Αθήνα, η πόλη των Θεών. Γιατί η Αθήνα είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη πόλη. Και όλοι οι φίλοι μου στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, όταν τους λέω θα πάω στην Αθήνα που τη λατρεύω να μείνω δύο μήνες, μου λένε είσαι τρελή. Τι θα κάνεις στην Αθήνα δύο μήνες το καλοκαίρι? Αλλά τη λατρεύω. Και θέλω λοιπόν να κάνω συνεντεύξεις με προσωπικότητες. Και εσύ να είσαι μέσα. Με πολύ χαρά. Έχω κάνει το δήμαρχο μέχρι τώρα, έχω κάνει διάφορες προσωπικότητες. Έχω κάνει ένα που δουλεύει με άστεγους, με διάφορους, να δείξουμε την Αθήνα μέσα από τους ανθρώπους, αυτούς που δημιουργούν, αυτούς που αγαπάν, αυτούς που κάνουν τη διαφορά, όλους αυτούς, και να δείξουμε αυτή την Αθήνα που είναι μια νέα Αθήνα, μετά από πολλές κρίσεις και πολλές δυσκολίες. Και παράλληλα γράφω ένα μυθιστόρημα και ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ. Γιατί το τελευταίο μου βιβλίο που λέγεται «Οι μάνες», είναι για μάνες που χάσανε τα παιδιά τους σε πυροβολισμούς, άσχημες περιπτώσεις στη Σουηδία, τώρα θα γίνει και θεατρικό έργο και ντοκιμαντέρ στη Σουηδική τηλεόραση. Αλεξάνδρα, η χαρά μου που σε γνώρισα είναι πολύ μεγάλη. Θέλω πολύ να γνωριστούμε περισσότερο, το καταθέτω δημοσίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό τάξιδα όλα. Καλή τύχη σε εσένα και στο κορίτσι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα σε τα καλά, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.